Από αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ξανασφυρίξει ο Μουτζούρη στη θρηλυκή διαδρομή από τα Άνω Λεχόνια μέχρι τις Μηλιές. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις δεσμεύσεις της διοίκησης του ΟΣΕ πριν από λίγες ημέρες, όταν ξεσηκώθηκαν εκπρόσωποι ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την αδικαιολόγητη ακινητοποίηση του τρένου του Πηλίου, παρότι έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και υπάρχει ζήτηση από επισκέπτες να ταξιδέψουν με το Μουτζούρη. Αυτός ήταν ο λόγος που ενοχλήσαμε τον ΟΣΕ, στείλαμε επιστολή και προσπαθήσαμε να πάρουμε τουλάχιστον μια απάντηση, είτε ναι είτε όχι, γιατί υπήρχε μια περιραίωσα ατμόσφαιρα ασαφής. Και πολύ δικαιολογημένα και οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες αντέδρασαν, καθότι υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία διαβιούν με την ενίσχυση και την υποστήριξη αυτού του τουριστικού δρομένου. Και ενώ πριν από λίγες μέρες διέσχισα όλη την περιοχή αυτή και είδα ότι υπάρχει μια υποτυπώδη προετοιμασία, παρόλο αυτό το τρενάκι ήταν άφαντο, δεν το ακούσαμε να σφυρίζει καθόλου. Για την Περιφερειάρχη Μαγνησίας παρενέβη με επιστολή της στη διοίκηση του ΟΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία του Μουτζούρη, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσαν οι αρμόδιοι, αυτό αναμένεται να γίνει από το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Κινήσαμε όλη τη διαδικασία για να δούμε τι μελιγενέστε, αλλά κυρίως για να επισημάνουμε την αναγκαιότητα του να επαναλειτουργήσει, γιατί αποτελεί ένα θέλγητρο για την περιοχή, γιατί πάρα πολλά τουριστικά λεωφορεία μεταφέρουν κόσμο για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία του Μουτζούρη, ενός ιστορικού μνημείου για την περιοχή. Και έχουμε τη δέσμευση από την εταιρεία ότι από το Σαββατοκύριακο αυτό ξεκινάει κανονικά και επανέρχεται στις ράγες ο Μουτζούρης. Επισήμως επικαλέστηκαν κάποια θέματα συντήρησης της γραμμής. Πώς δικαιολόγησαν την Δεν επικαλέστηκαν τίποτα. Δεν υπήρξε ούτε απολογία ούτε δικαιολογία. Απλώς απάντησε σε σχέση με το τι θα γίνει.